Καλημέρα. Δεν σας ακούω πολύ καλά. Ναι, τώρα θα φωνάζω περισσότερο. Ωραία. Τώρα μ' ακούς? Σ' ακούω, ναι, ναι. Να μου, εχθές βγήκε ένα φιρμάνι από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θέλω τη δική σου ερμηνεία, η οποία όμως δεν είναι μια ή οποιαδήποτε ερμηνεία ενός δημοσιογράφου. Είσαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ. Άρα, πες μου πώς το ερμηνεύετε και αν το συζητήσατε μεταξύ σας. Καλά. Κοιτάξτε, νομικός δεν είμαι. Όχι. Να ξεκαθαρίσουμε. Έμπειρη είσαι όμως, ναι. Ναι, λένε διάφορα νομικοί. Λοιπόν, εγώ θα σου πω αυτό που κατάλαβα εγώ και μετά από κουβέντες που κάναμε. Ότι πρώτον, τυπικά επανέρχεται το καθεστώς πρώτου της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Ναι. Δηλαδή πριν το μαύρο. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο ότι επανέρχεται. Από εκεί και πέρα, όταν λέμε επανέρχεται, εμείς θεωρούμε ότι αυτό σημαίνει ότι επανέρχεται η ΕΡΤ όπως ήταν. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουν όλοι. Δηλαδή γι' αυτό και εμείς θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική νίκη και η υποχώρηση της κυβέρνησης έγινε. Αλλά, και κάτσε, γιατί ακόμη δεν το έχει κάνει. Ναι. Εντάξει, μεθοδεύεται αυτό. Θέλω να πω ότι είχε ένα αποτέλεσμα, είναι μια πρώτη νίκη. Δεν είναι όμως η τελική νίκη. Γιατί ποια είναι η τελική μπορεί νίκη, να μείνουν όλοι οι εργαζόμενοι. Να σου εξηγήσω, ναι. Νίκο, τι εννοώ, να σου εξηγήσω. Διότι αυτό μπορεί, από ό,τι άκουσα και από τις ερμηνείες τις δικές τους, να πει ότι θα γίνει αυτό και θα φύγουν τόσοι. Δεν μπορεί να τους διώξει όλους. Ναι. Δεν μπορεί. Όλους δεν μπορεί. Λέει ο κύριος, όπως είχε κάνει πριν, ότι τελείωσε μέσα σε μια μέρα. Ναι, ο κύριος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως ξέρεις, προχώρησε σε ερμηνεία του ίδιου του κειμένου. Μετά από λίγα λεπτά, μετά την ανακοίνωση. Και είπε το εξής, βάζει την εξής φράση. Μπορεί ο διαχειριστής, γιατί πρέπει να τοποθετηθεί ένας διαχειριστής, με αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, μπορεί να απολύσει όλο ή εν μέρη προσωπικό. Δηλαδή, αφήνει ένα περιθώριο, ένα παράθυρο ανοιχτό, διάπλατα ανοιχτό. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Αλλά δεν θα μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει να το κάνει ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν μπορεί να το κάνει όπως έγινε τώρα, που μέσα σε μισή ώρα είναι 2.650 απολυμμένοι και η ΕΡΤ κλειστή. Αυτό τελείωσε. Δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Λοιπόν, θα ακολουθήσει κάποιες διαδικασίες. Ναι. Και προφανώς ξαναγυρνάμε στις διαδικασίες τις πριν, που όλοι ξέραμε, όπως γίνεται σε πολλούς δημόσιους οργανισμούς της χώρας, ότι θα υπάρξει ενδεχομένως συγχώνευση, συρρήκνωση και απολύσεις. Δηλαδή σε ένα τέτοιο καθεστώς. Εγώ θέλω να ρωτήσω την Ανάντα Ουντάκη. Δεν πάει στο απολυταρχικό καθεστώς τώρα, αύριο όλοι έξω. Ναι. Ναι. Δεν πάει. Εγώ άκουσα βεβαίως με πολύ προσοχή το Στουρνάρο όταν βγήκε χθες. Και επίσης, δεν πάει στο φρικιαστικό. Θα σας αποζημιώσω όλους, δηλαδή θα πληρώσει όλος ο ελληνικός λαός. Αποζημιώσεις σε 2.650 για να προσληφθούν 1.000 επιλογές της κυβέρνησης. Αυτό επίσης δεν μπορούν πια να το κάνουν. Μάλιστα. Αυτά είναι το ένα σκέλος της υπόθεσης. Το δεύτερο σκέλος αφορά, και γι' αυτό ρωτάω την Ανάπλεον Νταουντάκη, και δεν, γιατί ξέρω πώς είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και τις διάφορες παρατάξεις που εκπροσωπούνται εκεί. Λέω, ο κύριος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφέρεται στον νέο φορέα, αναφέρεται στη μεταρρύθμιση και αφήνει δικαιώματα στον κύριο Στουρνάρα να κάνει διάφορους ελιγμούς με μάλλον απλοχεριά. Δηλαδή του λέει, προχώρα φίλε και κάνε ό,τι θέλεις, αλλά βέβαια θα σεβαστείς ορισμένα πράγματα και κυρίως στη Βουλή. Το λέει. Ρωτάω εγώ, τι ΕΡΤ έχει στο μυαλό σου τώρα? Διότι εάν η νίκη, όπως είπες, είναι να παραμείνουν όλες τις εργασίες τους, είναι ανέφικτο. Διότι και το Συμβούλιο της Επικρατείας λέει όχι. Μπορείς να προχωρήσεις άμεσα αν θέλεις. Χθες, αν μπορούσες, στο νέο φορέα. Έτσι δεν είναι? Του το λέει ξεκάθαρα. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, άρα, πώς θα προσαρμοστεί όλη αυτή η ιστορία, Νανάντα Ουντάκη, στις υπαρκτές και ορατές συνθήκες? Αυτό ενδιαφέρει τώρα και τον εργαζόμενο στην ΕΡΤ, ο οποίος, ναι, μεν χθες μπορεί να χαμογέλασε λίγο, σήμερα καταλαβαίνει πως είναι, πώς θα σου το πω, αιωρούμενο σωματίδιο σε όλη αυτή την ιστορία, την γραφειοκρατικο-δικαστική. Ναι, όλοι στις θέσεις τους, δεν το έχουμε πει ποτέ πουθενά, με τη λογική ότι δεν μπορείς να λύσεις όλες τις θέσεις τους και να καλύπτεις ανθρώπους που μπορεί να μην δουλεύουν, που μπορεί να είναι... Δεν το πάμε ποτέ. Ναι. Όμως, αυτή που χρειάζεται η ΕΡΤ, που η ΕΡΤ είναι ένας μεγάλος οργανισμός, θέλω να το πω αυτό. Προσδιορίζεται αυτό με αριθμούς. 2.650 και είναι
18 περιφερειακοί, 5 κανάλια, πολυκλινισμός. Ναι. Δηλαδή δεν είναι πολλοί οι εργαζόμενοι, ξέρεις. Ναι, πρόσεξε, οι 250 εργαζόμενοι ήδη βρίσκονται εκτός. Είναι η κρατική ορχήστρα, τα μουσικά σύνολα και η ραδιοτηλεόραση. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτή είναι από το Συμβούλιο της Επικρατείας με υπογραφή εκτός. Ναι. Ναι. Το οποίο, με την ευκαιρία να το πω, ότι αυτό που κάνουν με τους μουσικούς, αλήθεια είναι εγκληματικό. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι του πολιτισμού και το λέω εγώ που είμαι δημοσιογράφος και δεν αφορά το σωματείο μου. Αλλά ο σεβασμός που κέρδισε η ΕΡΤ αυτές τις μέρες με τους χιλιάδες ανθρώπους να παρακολουθούν τη σπουδαία δουλειά. Εθνικό πλούτο δηλαδή, και το κλείνουν. Άρα ήδη μιλάς για μια ήττα και μάλιστα. Ήδη μιλάς για μια ήττα και αναβαθμίζεις αυτή την ήττα με αυτά που λες. Ήττα της κυβέρνησης. Διότι αυτό που με πείραξε εμένα ήταν ακριβώς εκείνη η παραγραφούλα στις επεξηγηματικές παρεμβάσεις του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου ήταν μια παραγραφούλα που έλεγε ΝΕΤ, ΕΤΕΝΑ, ΕΤΡΙΑ και διαδίκτυο, παρένθεση, δεν καλύπτει τα μουσικά σύνολα, την συμφωνική ορχήστρα και τη ραδιοτηλεόραση. Και να σου πω και κάτι, ναι, για τη ραδιοτηλεόραση. Καλά, και γιατί αυτό. Λοιπόν, για τη ραδιοτηλεόραση δεν ξέρω. Ποτέ δεν τη διάβασα, ποτέ δεν την έπαιρνα. Συνάδελφοι είναι, αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει. Δεν με πείραξε τόσο συναισθηματικά όσο με πείραξε αυτή η ιστορία. Μουσικά σύνολα, συμφωνική ορχήστρα. Αυτό πραγματικά. Τι να σου πω. Συμφωνούμε πολύ. Αλλά ήδη είναι μια ήττα. Γι' αυτό σου μιλάω. Αρχίζουμε να μετράμε ήττες. Με χαμόγελο περινίκης, κατάλαβες τι εννοώ. Άκουσα και το ΣΥΡΙΖΑ τι έλεγε χθες. Ότι ναι, είναι η πρώτη νίκη κτλ. Δεν το άκουσα αυτό. Ναι, εγώ δεν μπορώ τώρα να τα. Και εγώ θεωρώ πρώτη νίκη και δεν είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να σου πω, όχι, αυτό θέλω, είναι ήττα της κυβέρνησης. Κοίταξε, όπου είναι ήττα της κυβέρνησης το να κατεβάζει, να βάζει μαύρο σαν να είναι χούντα, εξίσου είναι ήττα της κυβέρνησης το να καταργεί ένα τεράστιο πολιτιστικό κομμάτι που είναι κληρονομιά αυτής της χώρας. Είτε της κυβέρνησης είναι, γιατί ξέρεις, όταν δίνεις έναν αγώνα, δεν σημαίνει ότι τα κερδίζεις όλα, ούτε ότι κερδίζεις πάντα. Μάλιστα. Όμως έχεις κερδίσει πράγματα. Να, μια τελευταία κουβέντα. Δεν θέλω να σε κουράζω. Ναι. Από την έλλειψη ήθους και πολιτισμού τους. Ναι, θέλω μια κουβέντα γιατί αυτή τη στιγμή μας ακούει και πάρα πολλοί κόσμος. Αριθμητικά, έχουμε ένα νούμερο που λέμε ότι η ΕΡΤ, για να εξηγιανθεί, ορθολογικοποιηθεί, μεταρρυθμιστεί, μπρα. Εξυγχρονιστεί, θα χρησιμοποιηθούν όλες οι λέξεις και όλα τα νοήματα τα οποία έχουν. Μήπως τόσοι άλλοι έχουν χαθεί τα νοήματα. Ρωτάω, αριθμητικά η ΕΣΥΑ, εσύ προσωπικά, έχεις μία άποψη. Πώς μπορεί να λειτουργήσει η ΕΡΤ? Εγώ δεν έχω. Τι εννοείς, πόσο χρειάζεται? Ναι, πόσο χρειάζεται. Γιατί άκουσα. Άκου να σου πω. Μαξίμου, ναι, προχθές, Σάββατο. Ναι. Θα προσληφθούν 1000. Γιατί να προσληφθούν, θα μείνουν 1000 μωροδιών. Με τρελαίνει που αρχίζει πάλι ο κύριος και Δίκοκλου και ο κύριος Σαμαράς να θέλουν να προσλάβουν τους δικούς τους. Άκου να σου εξηγήσω. 1000 οι οποίοι θα μοριοδοτηθούν, έτσι, μέσα από την αξιολόγηση, ως αναγκαίοι από την παλιά φρουρνιά, από αυτούς οι οποίοι εργάζονται ήδη. 1000. Την Παρασκευή με Πέμπτη, το 1000 ήταν 800 με 750. Ή στη συνέχεια, προς τη Δευτέρα, χθες, ακούστηκε και το νούμερο των 1500. Ρωτάω εγώ, η κυβέρνηση έχει αναλάβει μια υποχρέωση να απολύσει 2 με 2.500 τώρα. Είναι η υποχρέωση της με την Τρόικα, που ξέρεις ότι αυτό συνεπάγεται τα 3,3 δισεκατομμύρια. Αυτό δεν του εκβιασμό. Είπε η Τρόικα απολύσει 2.000. Όχι, 2.500. Δεν του είπε τέτοιο πράγμα. Όχι. Να σου πω, τους μην τα ρίχνουμε όλα στην Τρόικα, ναι, όλες τις αθλειότητες που γίνονται σε αυτή τη χώρα. Όχι, βεβαίως. Όχι, τρόικα. Η Τρόικα δεν είπε 2.500. Η Τρόικα λέει, θέλω, ναι, θέλω τα λεφτά μου. Και θέλω να κόψεις για να πάρω τα λεφτά μου. Ναι. Τώρα, αν κόβει εσένα, Νίκο μου, και αφήνει είναι εμένα που είμαι δικός τους, ναι, είναι δικό του λογαριασμό, δεν είναι τσιπαϊκάς. Ωραία. Ρωτάω εγώ λοιπόν, η ΕΣΥΑ, το συνδικαλιστικό όργανο, οι δημοσιογράφοι, εσύ προσωπικά έχετε έναν αριθμό ο οποίος λέει, ναι, η καινούρια ΕΡΤ, η παλιά ΕΡΤ, η ΕΡΤ η εξυγιανισμένη, η μεταρρυθμισμένη, θέλει 1.392. Λοιπόν, άκουσε. Χρόνια ολόκληρα, γιατί εγώ είμαι αρκετά χρόνια στο Συμβούλιο, χρόνια ολόκληρα, κάθε φορά που πεζόταν το θέμα των συμβασιούχων, ναι, αυτό των ανθρώπων που όπως και αν διορίστηκε, τα ακούω και αυτό, πώς το λένε, ήταν όμοιροι και θύματα, ναι, και δούλευαν σκληρά, εμείς ζητάγαμε, ναι, η ΕΡΤ και η κυβέρνηση να προσδιορίσει ακριβώς το οργανόγραμμά της, μάλιστα.
και να κάνει οργανόγραμμα και μας πει: θέλω τόσες θέσεις και να έχει μόνο αυτές τις θέσεις και όλους τους ανθρώπους σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Όχι σκλάβους. Όχι σκλάβους με συμβάσεις να κρέμονται από, από το κάθε κόμμα και από την κάθε κυβέρνηση για να επιβιώσουν. Δεν το κάνανε ποτέ. Ναι. Εγώ πώς να σου πω πώς χρειάζεται, αφού αιτίες ολόκληρες αποφεύγουν να το κάνουν για να διορίζουν, σαν κομματάρχες. Να, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά. Καλημέρα. Και καλές εκλογές. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.